Γεια σας, κυρία Ρέτζιου. Ρέτζιου, κυρία Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Νησλή. Θα μας δώσετε λιγάκι την εικόνα, αν είναι τόσο δραματική όσο εκπέμπεται με αλφαγιώτα. Πράγματι έτσι είναι αυτό που είπατε και εσείς, συνθήκες πολέμου. Mm-hmm. Αυτές βιώνουμε καθημερινά. Είναι αφόρητη η πίεση στα δημόσια νοσοκομεία. Mm-hmm. Αφόρητη. Mm-hmm. Είναι χειρότερο από κάθε άλλη φορά, κυρία Ρέτζιου. Εννοείται. Σε επίπεδο πίεσης. Γιατί μας λένε για ρεκόρ σήμερα, ειδικά μας μιλούν για ρεκόρ στην Αττική τουλάχιστον. Πράγματι στο Λεκανοπέδιο, ήδη χθες ξεπεράσαμε τους 600 διασωληνωμένους και έτσι όπως εξελίσσεται και με βάση τα χθεσινά επιδημιολογικά δεδομένα η επιδημία, και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι αυτό θα αποτυπωθεί στην πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας σε μεταγενέστερο χρόνο, ναι, δεν είναι άμεση η συσχέτιση. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δυσίωνες οι προβλέψεις μας. Ναι. Μόνο χθες είχαμε, το ξέρετε νομίζω ήδη, ναι, και εσείς το στοιχείο το έχουμε καταγγείλει, ναι, στην πλατφόρμα του ΕΚΑΒ 124 διασωληνωμένους, ναι, εκ των οποίων οι 75, ναι, ήταν ασθενείς COVID, οι οποίοι ήταν διασωληνωμένοι με φορητό αναπνευστήρα εκτός ΜΕΘ. Τι σημαίνει πρακτικά, να το καταλάβουμε, για να δούμε, εάν, να το πω έτσι, χήμα, αν έχουμε γίνει Μπέργαμο ή δεν έχουμε γίνει. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Οι άνθρωποι που διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ είναι σε καταστολή ή κλείνοντας, ναι, ελαφρύτερα περιστατικά και τους δίνεται αυτή η παροχή οξυγόνου που λέγεται high flow. Να το πω έτσι. Όχι. Το high flow, αυτό που αναφέρεται, ναι, είναι μη επεμβατικός αερισμός. Και αυτός χορηγείται σε ελαφρύτερα περιστατικά. Ναι, μιλάμε για ασθενείς ακριβώς που έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια οξυγόνου, μη επεμβατικού αερισμού. Μάλιστα. Και προχωράνε οι συνάδελφοι της πρώτης γραμμής σε διασωλήνωση, γιατί κινδυνεύει ο ασθενής διαφορετικά. Ναι. Μιλάμε για ανθρώπους σε καταστολή με φορητό αναπνευστήρα, βέβαια. Και αυτοί είναι σε καταστολή σε ποιους χώρους? Και σε αναμονή. Και όχι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ναι. Όχι στους διαδρόμους. Μάλιστα. Αλλά σε απλές κλίνες. Να δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ναι, και δεν έχεις τη δυνατότητα να παρέχεις εξειδικευμένη φροντίδα. Να ρωτήσω το εξής. Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ. Ναι. Και πώς γίνεται η επιλογή του ποιος θα πάει στο πρώτο κρεβάτι που αυτό θα πάει? Αυτό προσπαθώ να ρωτήσω. Κατάλαβα το εξής μιλώντας και με συναδέλφους σας. Ότι η επιλογή δεν γίνεται από τον ίδιο τον γιατρό, αλλά γίνεται από το κέντρο επιχειρήσεων. Δεν το ρωτώ καταγγελτικά, να προσωπικά τη διαδικασία. Να καταλάβω. Mm-hmm. Ναι, σωστά το ρωτάτε. Όχι, εμείς, όχι της ειδικότητάς μου, ναι, οι συνάδελφοι, ναι, πνευμονολόγοι, παθολόγοι, ναι, κτλ. Ναι. Επιλέγουν με βάση τα κλινικά κριτήρια, αυτό που σας είπα και προηγούμενα, ποιος θα διασωληνωθεί. Δηλώνεται αυτό την πλατφόρμα του ΕΚΑΒ, ναι, και από εκεί και πέρα η ομάδα διαχείρισης κρίσεων, το ΕΚΕΠΗ και το ΕΚΑΒ, συνεκτιμώντας κάποια πράγματα, επιλέγουν ποιους από αυτούς που είναι, ποιοι από αυτοί που διασωληνωμένοι, ναι, θα προωθηθούν. Αυτή είναι μια κανονική διαδικασία. Σας το ρωτώ εσάς που είστε γιατρός, γιατί στο μυαλό το δικό μου δεν μου ακούγεται σωστό, υπό την έννοια ότι κάποιος τρίτος που δεν βλέπει καν τον ασθενή και όχι ο ίδιος ο γιατρός επιλέγει, αλλά ρωτώ καλύτερα εσάς που είστε ειδικός. Όχι, γιατί είναι συνάδελφοι και αυτοί. Εντάξει. Εξειδικευμένοι. Okay. Γίνεται αναλυτική περιγραφή. Ναι, εκτίμηση του περιστατικού. Καταγράφεται. Ναι, ναι. Το πρόβλημα. Έχω μία. Ναι, παρακαλώ, ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν διαθέσιμες εφετρίες οι οποίες παραμένουν αναξιοποιητές και δυστυχώς ακόμα και αυτό. Το έκτακτο σχέδιο που ετοιμάζεται να ανακοινώσει, το δεύτερο έκτακτο σχέδιο, ναι, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, δεν περιλαμβάνει την επιστράτευση όλων των διαθέσιμων εφεδριών. Μιλάτε δηλαδή για τον ιδιωτικό τομέα. Για να το ξεκαθαρίσω, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουμε 200 κλίνες εντατικής θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει άμεσα, ναι, να ενταχθούν στο σχέδιο. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ρέτζιου. Επικαλούμε την εμπειρία σας και είναι και ειλικρινές το ερώτημα, γιατί έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Είναι πραγματική απορία. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε εφεδρεία πρέπει να εξαντληθεί, όμως να αξιοποιηθεί.
ο ιδιωτικός τομέας, οι κλίνες αυτές, οι κλινικές ιδιωτικές, μπορούν να το σηκώσουν το βάρος. Σε παιδό υποδομής, πώς να το πω έτσι, εμπειρίας κτλ. Το ρωτώ ειλικρινά. Ακούστε με. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που έχουν όλη την αναγκαία υποδομή, τον εξοπλισμό, αλλά και το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Εμείς μάλιστα πριν από μία εβδομάδα είχαμε υποδείξει και συγκεκριμένους ιδιωτικούς ομίλους, οι οποίοι μάλιστα συνεργάζονται με μέλη της Κρατικής Επιτροπής Λοιμόξεων Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να ανακοινώνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και να εντάσεις το ιατρικό περιστερίου και το λιτό που στο σύνολό τους έχουν 200 κρεβάτια, απλές κλίνες σε κάθε περίπτωση, η οποία όπως καταλαβαίνετε σε μία εφημερία μέσα γεμίζουν. Αυτός είναι ο μέσος όρος εισαγωγών σε απλές κλίνες σε μία απλή εφημερία. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεται, το θεωρούμε εγκληματικό. Όχι, γιατί από τη μία πλευρά, ξέρετε τι γίνεται, δημοσιογραφικά σκεπτόμενος είναι, λες, δημοσιογραφικά, κάθε πολίτης μάλλον το σκέφτεται, σκέφτεσαι το εξής, ότι ή δεν θέλει να πειράξει τους ιδιώτες, έτσι, δεν θέλει να χαλάσει τη σχέση του, γιατί τσινάνε οι ιδιώτες, ή το άλλο, η δεύτερη σκέψη είναι ότι δεν μπορούν να το σηκώσουν το βάρος. Ή δηλώνουν αδυναμία να σηκώσουν το βάρος. Όχι, κοιτάξτε, είναι συνειδητή επιλογή να στηρίξει τους ιδιώτες, η κυβέρνηση, και να τους αφήσει στο απειρόβλητο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή, το επισημαίνουμε. Γιατί γνωρίζαμε ποιες είναι οι δυνατότητες του δημόσιου συστήματος υγείας, και η κυβέρνηση δυστυχώς αυτό το χρόνο που κερδίσαμε δεν τον αξιοποίησε ώστε να πολλαπλασιαστούν αυτές οι ειδικότητες και να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Με άλλους όρους θα μιλούσαμε σήμερα. Αλλά και στα ζητήματα που αφορούν τα μέτρα προστασίας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, και έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ακόμα και από το νοσοκομείο, που πρέπει έστω και τώρα, γιατί η πανδημία είναι σε εξέλιξη και όπως καταλαβαίνετε και με τα ζητήματα που προκύπτουν με τον εμβολιασμό, αυτό το πολυπόθητο φράγμα ανοσίας καθυστερεί. Άρα είναι επίκαιρο να μιλάμε και σήμερα για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μειωθεί η διασπορά. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 180 κρούσματα σε εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ. Κυρία Ρέτζιο, μία ερώτηση ακόμη. Σε αυτή την αξιολόγηση των περιστατικών, έχει ενεργοποιηθεί και το ηλικιακό κριτήριο? Δηλαδή, δύο περιστατικά εξίσου σοβαρά με διαφορετικές ηλικίες. Ένα κρεβάτι. Όχι, σου λέει. Όχι, σας λέω. Οι ενδείξεις για διασωλήνωση είναι αυστηρά, μάλλον τα κριτήρια για επεμβατικό αερισμό είναι αυστηρά επιστημονικά. Μάλιστα. Έχει να κάνει. Άρα λοιπόν δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Με την κλινική εικόνα του ασθενούς. Ξαναλέω, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αυτό. Το κρίσιμο ζήτημα είναι να μην φτάσουμε στο σημείο. Σωστά, σωστά. Εμείς να επιλέγουμε στα γιατροί. Και δεν θα το πράξουμε. Μάλιστα. Δεν θα το πράξουμε. Αλλά και πριν φτάσουμε εκεί, γιατί ξέρετε, επιτρέψτε μου λίγο να το πω αυτό, γιατί μιλάμε για τα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας. Εδώ δεν έχει εξασφαλιστεί με ευθύνη της κυβέρνησης, αυτό που ρωτήσατε πριν, κύριε Παυλόπουλε, ούτε ο αναγκαίος εξοπλισμός, αυτά τα high flow, ο αναγκαίος για τον επεμβατικό αερισμό. Καταλαβαίνετε, αυτό αυξάνει τις πιθανότητες όταν δεν μπορεί για τον μη επεμβατικό αερισμό να στηρίξεις τον άλλο, κάνεις αυτό που μπορείς. Δηλαδή όταν ένα νοσοκομείο δεν έχει high flow, θα επιδεινωθεί ο ασθενής. Δηλαδή την μη επεμβατική παροχή οξυγόνου. Αερισμός, αυτό για να μην καταλάβει ο κόσμος. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, η συγκεκριμένη μέθοδος υποστήριξης της αναπνοής μειώνει σε μεγάλο ποσοστό την ανάγκη διασωλήνωσης και εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση την αναγκαία υποδομή και τον αναγκαίο αριθμό ούτε σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρέτζιου. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο. Γεια σας.